Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Ενδιαφέρει και τους άνδρες, όχι μόνο τις γυναίκες, παρόλο που ο τίτλος είναι «Μαμά με επίγνωση σε απόγνωση». Και έχω προσθέσει δίπλα, επεξηγηματικά, η γονεϊκότητα και τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις και πώς επηρεάζουν την πολύ σοβαρή απόφαση κάποιου να γίνει γονιός. Το «Μαμά με επίγνωση σε απόγνωση» το διάλεξε η φίλη που έστειλε το ακόλουθο σύντομο email. Αγαπητή μου Θέκλα, σου στέλνω αυτό το μήνυμα για να σε ευχαριστήσω αρχικά που μέσω των βίντεό σου νιώθω να ηρεμεί μέσα μου η τρικυμία που αισθάνομαι σχεδόν σε όλη μου τη ζωή. Αχ, η τρικυμία που αισθάνομαι σχεδόν σε όλη μου τη ζωή, αυτό μου θυμίζει η PTSD. Αυτό μου θυμίζει συναισθηματική απορρίθμιση. Αυτό μου θυμίζει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Επίσης, η συμβολή σου στο να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία ήταν μεγάλη, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μιας και παλαιότερα ένιωθα πως κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να παραδέχομαι πως είμαι προβληματική και όχι πληγωμένη. Αχ, τι ωραία που το θέτεις. Παλιότερα ένιωθες πως αν πήγαινες στην ψυχοθεραπεία ήταν σαν να παραδέχεσαι πως είσαι εσύ το πρόβλημα και όχι ότι είσαι πληγωμένη. Είμαι 37 ετών, παντρεμένη και έχω ένα παιδάκι 3,5 ετών. Να ζήσει το παιδάκι. Όχι να σου ζήσει, να ζήσει το παιδάκι, χαρούμενο και υγιές. Με το που ήρθε στη ζωή μου το μικρό αυτό πλάσμα, ένιωσα μια τεράστια ευθύνη. Ακούστε πώς τα γράφει η κοπέλα. Η μητρότητα που μου φάνταζε ρομαντική και παραμυθένια ήταν στα αλήθεια σαρωτική. Είναι μια πολύ δύσκολη σχέση, η σχέση της μητρότητας, την οποία επιλέγει μια γυναίκα να αποκτήσει και δεν μπορεί κιόλας να φύγει από αυτή. Και λέει, με το που ήρθε στη ζωή μου το μικρό αυτό πλάσμα, ένιωσα μια τεράστια ευθύνη. Η μητρότητα που μου φάνταζε ρομαντική και παραμυθένια ήταν στα αλήθεια σαρωτική. Η pop κουλτούρα παρουσιάζει τη μητρότητα σαν κάτι πολύ χαρούμενο και τρελαλή και τρελαλό και θα είμαστε εμείς στην τρελή χαρά και θα έχουμε συνέχεια oxytocin rush, θα έχουμε συνέχεια ανέβασμα της οκυτοκίνης και θα νιώθουμε αγαπητικά και ωραία και δεν σου λέει η pop κουλτούρα ότι οι διαφημίσεις για παιδικά είδη πόσο σαρωτική μπορεί να είναι η μητρότητα στη ζωή σου και η πατρότητα. Σταδιακά κατάλαβα πως είχε έρθει η ώρα να έρθω αντιμέτωπη με τα τραύματά μου, να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου και να ενηλικιωθώ. Αυτό κανονικά θα έπρεπε και εσύ και εγώ να το είχαμε κάνει προτού γίνουμε γονείς. Και εγώ σαν και σένα μετά που έγινα γονιός κατάλαβα σταδιακά πως είχε έρθει η ώρα να έρθω αντιμέτωπη με τα τραύματά μου, να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου και να ενηλικιωθώ. Το χρωστάω στον εαυτό μου και σε αυτό το αθώο παιδάκι που έφερα στον κόσμο. Στο άκουσμα και μόνο να κάνω δεύτερο παιδί νιώθω φόβη. Είναι εν μέρη και οικονομικοί λόγοι. Και όχι μόνο οικονομικοί, είναι και ενεργειακοί λόγοι, όχι της ενέργειας του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού κλπ. Της ενέργειας της ψυχικής που έχει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να γίνει γονιός και σε ένα δεύτερο παιδί, ενώ είναι εργαζόμενοι παράλληλα. Και εργαζόμενη να μην είναι και μόνη της να είναι μια γυναίκα σε ένα σπίτι και να είναι οικοκυρά, πάλι είναι πολύ δύσκολο να έχεις και δεύτερο παιδί. Όμως τα κοινωνικά στερεότυπα πόσο έχουν γράψει μέσα μου που το σκέφτομαι μήπως το μετανιώσω αν μείνω με ένα μόνο παιδί. Τα κοινωνικά στερεότυπα λένε ότι πρέπει όλοι να κάνουμε παιδιά όχι παιδί και πρέπει να κάνουμε και δύο και τρία παιδιά. Και όσα πιο πολλά παιδιά κάνει μια γυναίκα, δύο και τρία, τόσο πιο επιτυχημένη είναι. Τα κοινωνικά στερεότυπα φυσικά λένε ότι αν είναι και πολύ τεκνική και έχει 4, 5, 6 παιδιά, ότι δεν είναι και τόσο επιτυχημένη. Είναι περίεργα τα κοινωνικά στερεότυπα. Και φυσικά αφύσικα. Και δεν είναι η φύση που φτιάχνει τα κοινωνικά στερεότυπα, είναι οι άνθρωποι, οι κοινωνίες τους και σε μία προσπάθεια να υποτάξουν τα μέλη της κοινωνίας
για να δουλεύουν ως γρανάζια στη μηχανή της κοινωνίας αυτής. Ειδικά όταν ακούω τόσες γύρω μου που κάνω δεύτερα, νιώθω ζήλια. Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζω είναι στο να είμαι γονεϊκή. Και ώρες-ώρες το να επιστρέψω σπίτι από τη δουλειά και να αναλάβω το ρόλο μου, μου είναι δυσβάσταχτο. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Σου εύχομαι υγεία και να συνεχίσεις τον πνευματικό σου αγώνα, έχοντας στο μυαλό σου πόσο πολύ φροντίζεις και όλους εμάς ψυχικά, με εκτίμηση. Θέλω εδώ να πω στη φίλη ότι από τη στιγμή που το εντοπίζει ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στο να είναι γονεϊκή, αυτή είναι μια μεγάλη καμπάνα για το ότι δεν πρέπει να ζηλεύει που οι άλλοι κάνουν δεύτερο παιδί, αλλά πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς να είναι γονεϊκή στο παιδί που ήδη έχει και πώς να είναι γονεϊκή στον εαυτό της. Η δυσκολία του να είμαστε γονεϊκοί έχει να κάνει με τα ενεργά ζωντανά τραύματα που έχουμε μέσα μας. Από τη δική μας διαπαιδαγώγηση, από τους δικούς μας μη γονεϊκούς γονείς. Έχουμε ανοίξει μεγάλα κεφάλαια τον τελευταίο καιρό εδώ στο κανάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί λαμβάνω email που είναι πολύ ουσιώδη, όπως αυτό το σημερινό που διαβάσαμε σήμερα, που είναι σύντομα, που είναι περιεκτικά και θέτουν το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι αν μια γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει παιδί, σε ποια ηλικία πρέπει να κάνει εκείνο το παιδί, πόσα παιδιά πρέπει να κάνει και όλες οι άλλες αρλούμπες που δυστυχώς γράφονται και κάτω από τα βίντεο. Διάβασα με πολύ πόνο ψυχής κουβέντες του στυλ, μια γυναίκα κάνει παιδί στα 50 και αυτό το παιδί μεγαλώνοντας θα έχει ψυχολογικά προβλήματα γιατί θα έχει μεγάλη μάνα και διάφορες άλλες τέτοιες κουτουράδες, οι οποίες αποτελούν φυσικά κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία η κοινωνία, με τα οποία η κοινωνία ταΐζει τους ανθρώπους, ούτως ώστε να τους προκαλεί φόβο και να τους αναγκάζει να συμμορφωθούν. Τα κοινωνικά στερεότυπα και η κοινωνία εν γέννη στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία των μελών της. Χέστηκε η κοινωνία, χέστηκε η ποπκουλτούρα, χέστηκε η ελληνική παράδοση, χέστηκαν οι θεσμοί για το αν είμαστε καλά ψυχικά. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία ή αν όλη μας τη ζωή, όπως γράφει εδώ πέρα η φίλη, αν όλη μας η ζωή είναι μια τρικυμία. Χέστηκα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πληρώνουμε, να εργαζόμαστε, να πληρώνουμε τους φόρους μας, να κάνουμε παιδιά για να έχει πολίτες και μελλοντικούς φορολογούμενους η χώρα αυτή και ούτω καθεξής. Δεν είμαι εναντίον της γονεϊκότητας. Ούτε θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα κάποιος άνθρωπος να είναι γονεϊκός. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικό πράγμα οι άνθρωποι που μπορούν να είναι γονεϊκοί, που έχουν την ψυχική ισορροπία και την ψυχική ευρωστία για να αναλάβουν με επιτυχία το γονεϊκό ρόλο να γίνονται γονείς. Άνθρωποι με επίγνωση της τεράστιας ευθύνης που αποτελεί το να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο, είναι σε θέση να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και να την τιμήσουν. Δεν έχω κανένα απολύτως ζήτημα με τα παιδιά. Δεν αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Πάρα πολύ. Και ειδικά τα παιδιά που είναι κακοποιημένα. Και ειδικά τα παιδιά που είναι παραμελημένα. Και ειδικά τα παιδιά που έχουν μη γονεϊκούς γονείς. Ειδικά τα παιδιά που οι γονείς τους δεν αντέχουν. Ειδικά τα παιδιά που οι γονείς τους δεν τους μιλάνε. Ειδικά τα παιδιά που δέχονται gaslighting, που δέχονται nagging, που δέχονται ένα σωρό αδιόρατο ψυχολογικό πόλεμο μεγαλώνοντας. Και επίσης τα παιδιά που δέχονται σωματική κακοποίηση κάθε είδους. Αγαπώ πάρα πολύ αυτά.
Όχι τόσο πολύ ώστε να ανοίξω μια επιχείρηση και να τα παίρνω εις βάρος τους, αντιλαμβάνεστε που αναφέρομαι. Γιατί τα κοινωνικά στερεότυπα είναι αυτά τα οποία ανέβασαν κομπιναδόρους όπως αυτούς, οι οποίοι με πρόσχημα τωράσω και με πρόσχημα την αγιότητα επέρονταν από όλους και όλοι έψπευδαν να δώσουν τον οβολό τους προκειμένου να βοηθήσουν αυτού. Καταλάβετε ποια ιστορία μιλώ. Μιλάω για την ιστορία αυτή, για την οποία ακόμη δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί αν ισχύουν οι κατηγορίες για ασέλγεια. Δεν έχει αποδειχθεί. Ακόμη δεν έχει εκδικαστεί αν ισχύουν οι πολλές κατηγορίες για σοβαρές συνέπειες και σωματική κακοποίηση και ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών μέσα σε αυτά τα ιδρύματα, αλλά έχει διαφανεί μέχρι τώρα ότι ήταν μια μηχανή κέρδους. It's all about money. Όλα έχουν να κάνουν με τα χρήματα όταν ερχόμαστε να εξετάσουμε το τι η κοινωνία θεωρεί σπουδαίο, το τι η κοινωνία επαινεί, το τι η κοινωνία επέρει, το τι η pop κουλτούρα υποβάλλει και επιβάλλει. Όλοι να γίνουμε γονείς. Ότι η γυναίκα θα είναι ευτυχισμένη όταν θα φέρει παιδιά στον κόσμο. Ότι όλοι μπορούμε να είμαστε γονεϊκοί. Ότι δεν έχει σημασία αν μπορείς να αντέξεις τα παιδιά. Δεν έχει σημασία αν μπορείς να αναλάβεις τη σοβαρότατη ψυχική, πνευματική, συναισθηματική ευθύνη του να διαπαιδαγωγήσεις έναν άνθρωπο. Αλλά σημασία έχει να έχεις τα χρήματα για να το κάνεις αυτό. Και σημασία έχει να το κάνεις αυτό για να ζηλέψει η γειτόνισσα, η οποία δεν έχει κάνει άλλο παιδί. Και να ζηλεύει μια την άλλη που έκανε και δύο και τρία παιδιά. Δεν θα ξεχάσω πραγματικά. Ήμουνα 15 χρονών, νομίζω. Και ήμουνα κάπου στην εκκλησία, ήμουνα σε μια βάφτιση. Και ήταν εκεί μια κυρία των τιμών, η οποία ήταν παντρεμένη τότε, μετά χώρισα με τον άντρα της, και η οποία ήταν έγκυος. Σε μια ηλικία γύρω στα 35, στο τρίτο παιδί. Και την άκουσα να απολογείται που είναι έγκυος στο τρίτο παιδί και να λέει: είναι της μόδας τώρα να κάνουμε τρίτο παιδί. Γι' αυτό κάναμε, επειδή είναι της μόδας. Η γυναίκα αυτή στην πορεία χώρισε από τον άντρα της, μετά που χώρισε αποκάλυψε ότι δεχόταν κακοποίηση μέσα στο γάμο της, δεχθήκε και γονική αποξένωση μετά, αλλά το παιδί το έκανε γιατί ήταν της μόδας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει το παιδί, αλλά έτσι έλεγε. Έτσι ήμουνα μια μικρή κοπέλα και την άκουσα. Της είπα: να είσαι έγκυος? Λέει: ναι, είναι στη μόδα τώρα να κάνουμε τρίτο παιδί. Δεν ξέρω αν γι' αυτό το έκανε. Ξέρω όμως σίγουρα ότι είχε υποστεί κακοποίηση μέσα στο γάμο της και ότι ειδικά εκείνο το παιδί που κυοφορούσε το μικρότερο στράφηκε εναντίον της στη συνέχεια από τον κακοποιητή πρώην άντρα της. Περίπτωση την οποία την γνωρίζω. Δεν είναι θεραπευόμενη μου στο γραφείο, είναι περίπτωση που γνωρίζω social, κοινωνικά. Λοιπόν, πρέπει όλοι να κάνουμε παιδιά. Πρέπει να κάνουμε παιδιά βιολογικά νωρίς. Ακούστηκαν, γράφτηκαν και κάτι ευτράπελα σχόλια. Του στείλω ότι η ηλικία από μόνη της φέρνει την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα. Όχι, όχι, όχι. Το να είσαι 30 χρονών δεν σε κάνει πιο όριμη από το να είσαι 26 χρονών, αν δεν έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου. Το να είσαι 40 χρονών δεν σε κάνει πιο όριμη από το να είσαι 26 χρονών, αν δεν έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου. Και βάζω την ηλικία 26, γιατί είναι η ηλικία που ολοκληρώνεται η εγκεφαλική ανάπτυξη των πρόσθετων εντοπιών λοβών στα κορίτσια. Το να είσαι 50 χρονών δεν σε κάνει πιο όριμη από 26 χρονών, αν δεν έχεις κάνει ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό σου και αν δεν έχεις κάνει ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και πνευματική εργασία, προκειμένου να ξεπεράσεις την τρικυμία που έχεις μέσα σου. Γιατί όταν έχεις μεγαλώσει με ένα ψυχικά ή και σωματικά ή ψυχικά και σωματικά κακοποιητικό τρόπο, οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδιά ξυπνάει τα τραύματά σου. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Αυτό που λένε οι κακοποιητικοί γονείς, θα κάνεις και εσύ παιδιά κάποτε και θα καταλάβεις. Τι εννοούν? Τι εννοούν? Εννοούν ότι όταν αυτοί έκαναν παιδιά, επειδή και αυτοί υπέφεραν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και εδώ θέλω να πω ότι τόσο
η συνεξαρτώμενη, όσο και η νάρκηση, ξεκινάνε από μία αφετηρία. Που η κοινή αφετηρία των ανθρώπων αυτών είναι το τραύμα στην παιδική ηλικία. Το πολλαπλό τραύμα, το βαθύ τραύμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι που τα εξηγούμε. Και η νάρκηση είναι τραυματισμένη ψυχικά στην παιδική τους ηλικία. Και η νάρκηση έχουν δεχθεί κακοποίηση. Πώς όμως έχουν αποφασίσει ηθικά να διαχειριστούν την κακοποίηση? Με το να μην αναγνωρίζουν ότι έχουν κακοποιηθεί και με το να βγάζουν πάνω στους άλλους τους εσωτερικούς τους δαίμονες χωρίς να νιώθουν καμία απολύτως ενσυναίσθηση. Με το να γίνονται τύρανοι, με το να γίνονται κακοποιητικοί άνθρωποι και εκείνοι. Οπότε, ένας νάρκισσος ο οποίος γίνεται γονιός, όταν έρχεται σε επαφή με το παιδί του, ξυπνάει το τραύμα του και αυτού, γιατί και τον νάρκισσο τον είχε δει ο πατέρας του και τον νάρκισσο του είχε μιλήσει άσχημα η μητέρα του και ο νάρκισσος έχει κακοποιηθεί και ο νάρκισσος έχει προσβληθεί και ο νάρκισσος έχει περάσει από σωματική, ψυχική, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση. Δεν προδιαθέτει το τραύμα μας στο τι είδους θύμα θα εξελιχτούμε, στο αν θα γίνουμε δηλαδή μελλοντικοί συνεξαρτώμενοι, αλλά η αντίδραση στο τραύμα μας και η διαχείριση του τραύματος μας, που εκεί έχει να κάνει ακριβώς με την ανθρώπινη βούληση. Επιλέγω να είμαι ένας καλός άνθρωπος και να μην αναπαράγω την κακοποίηση, ή επιλέγω να γίνω κακός άνθρωπος και να αναπαράγω την κακοποίηση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολλές φορές έχω ακούσει αυτό το ερώτημα από νεαρά παιδιά, μήπως πρέπει να γίνω κι εγώ νάρκισσος για να είμαι καλά, για να περνάω καλά. Και μάλιστα ένα νεαρό παιδί που μου το είχε ρωτήσει αυτό, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήταν ήδη νάρκισσος. Αλλά ως ένας γνήσιος νάρκισσος κατηγορούσε όλους τους άλλους και θεωρούσε τον εαυτό του θύμα. Άρα, και ένας νάρκισσος όταν γίνει γονιός έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και ένας συνεξαρτώμενος όταν γίνει γονιός έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο? Ότι ο νάρκισσος όταν έχει ερέθισμα που του ξυπνάει τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες θα ξεσπάσει χωρίς ενοχές, χωρίς τύψεις, χωρίς καμία συνέστηση ευθύνης πάνω στο παιδί του. Θα χτυπήσει το παιδί του, θα παραμελήσει το παιδί του ηχηρά χωρίς να νιώθει καμία απολύτως ενοχή και καμία απολύτως συμπόνια. Θα πει και θα ξαναπεί στο παιδί του από τον καιρό που σε γέννησα γίνει η ζωή μου κόλαση. Θα πει και θα ξαναπεί στο παιδί του ένα σωρό αρνητικά χαρακτηριστικά, θα το χαρακτηρίσει με αρνητικές λέξεις, θα του πει σε δυσπροσάρμοστο, θα του πει σε προβληματικό, θα του πει πήρες από τον πατέρα σου, πήρες από τη μάνα σου, πήρες από εδώ, πήρες από εκεί. Και γενικότερα ο νάρκισσος όταν απορριθμιστεί συναισθηματικά θα κάνει συναισθηματικό εμετό πάνω στο παιδί. Απ' την άλλη, ο συνεξαρτώμενος, ο αδούλευτος συνεξαρτώμενος που δεν βρίσκεται σε θεραπεία, επίσης έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και επίσης ο συνεξαρτώμενος όταν έρχεται σε επαφή με παιδί ξυπνούν τα τραύματα του, ακόμη και από την εγκυμοσύνη. Ή ακόμη από την, όταν είναι η γυναίκα σου έγκυος. Ακόμα και όταν περιμένει ένα παιδί. Ο συνεξαρτώμενος όμως συνειδητοποιεί ότι λειτουργεί λανθασμένα. Ανησυχεί για την τρικυμία που έχει μέσα του. Φοβάται για τη μετάδοση των αρνητικών στοιχείων προς το παιδί του. Η κοπέλα λέει σχολνάω και τρομάζω να πάω σπίτι. Τρομάζω να πάω σπίτι γιατί έχω θέμα με τη γονεϊκότητα. Δεν κατηγορεί το παιδί της. Δεν λέει φταίει το παιδί μου. Λέει εγώ έχω θέμα. Εγώ έχω μέσα με εσωτερική τρικυμία. Εγώ πάω και κάνω ψυχοθεραπεία. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη του αυτού. Ενώ ο νάρκισσος θα πει: εγώ είμαι μια χαρά, ήμουν κομπλέ και πριν να κάνω παιδιά, ήμουν κομπλέ, άσχετον αν είχα ταλαιπωρήσει 15 κόμενους και 15 φιλενάδες και είχα κάνει ένα σωρό κακά σε ένα σωρό άλλους ανθρώπους. Ήμουν μια χαρά και τώρα που έκανα παιδιά, είμαι σκατά και τα παιδιά φταίνε και θα πάω να τα τιμωρήσω. Λοιπόν, το ιδανικό είναι οι άνθρωποι να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους ώστε να ξεπεράσουν τα δικά τους τραύματα από τη δική τους παιδική ηλικία προτού αποφασίσουν συνειδητότατα αν θα γίνουν γονείς ή όχι. Κόντρα στο κοινωνικό στερεότυπο που θέλει όλους να γίνονται γονείς, η γνώμη μου
ως ψυχολόγου, κοινωνικού επιστήμονα, γυναίκας, αποτυχημένης μάνας. Με μεγάλη αποτυχία μάλιστα. Κόρης κλπ. Κλπ. Είναι ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να γίνουμε γονείς και δεν είναι εύκολο να γίνει κάποιος γονεϊκός και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα κότσια και, και την πνευματική δύναμη και την όρεξη και το πάθος, το υγιές πάθος για να γίνουν γονεϊκοί. Είπα προλίγο ότι είμαι μια μητέρα με μεγάλη αποτυχία. Γιατί το λέω αυτό? Και το έχω πει και στα παιδιά μου. Και έχω ζητήσει συγγνώμη από τα παιδιά μου. Και αν τα παιδιά μου χρειαστεί σε κάποια φάση να πάνε no contact μαζί μου, θα το κατανοήσω απόλυτα. Γιατί όταν ήταν τα παιδιά μου μικρά, βρισκόμουν μέσα σε μία συνθήκη φοβερής τρικυμίας. Ταυτίζομαι τη φίλη σε αυτό. Δεν έβρισκα ηρεμία και ησυχία με τίποτα, δεν με ευχαριστούσε τίποτα, ήμουνα συνεχώς δυσθυμική, ήμουνα συνεχώς στενοχωρημένη, ένιωθα συνεχώς θυματοποιημένη και είχα πάρα πολύ θυμό, τον οποίο κάποιες φορές έβγαλα αδίκως πάνω στα παιδιά. Και επίσης συνέχιζα και είχα, όταν ήταν τα παιδιά μου μικρότερα, επαφές με τους γονείς μου και τα παιδιά μου έχουν βιώσει σκηνές απείρου κάλους εντός εισαγωγικών, όπου εγώ έβγαινα εκτός αυτού, όπου απορριθμιζόμουν πλήρως συναισθηματικά και ούρλιαζα, όχι φώναζα, ούρλιαζα. Και τσακωνόμουν χωρίς λόγο και χωρίς νόημα με τους γονείς μου. Γιατί? Γιατί όταν ο άλλος έχει ένα παγιωμένο τρόπο λειτουργίας, και όταν ο άλλος συστηματικά θεωρεί ότι δεν φταίει σε τίποτα και ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια, και όταν συστηματικά εξασκεί το gaslighting και σου λέει ψέματα για το παρελθόν και σε βγάζει συνέχεια τρελό, δεν έχει κανένα νόημα να τσακώνεσαι μαζί του, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάς μαζί του και δεν υπάρχει καμία περίπτωση μια τέτοια σύγκρουση να βγάλει σε κάποιο υγιές αποτέλεσμα. Και όμως εγώ το έκανα. Και έκανα αυτές τις συζητήσεις, είτε διαζώσεις είτε δια τηλεφώνου, μπροστά στα παιδιά. Και υπήρξα μία αποτυχημένη μάνα. Γι' αυτό τον λόγο. Το παραδέχομαι. Και το έχω παραδεχθεί και στα παιδιά μου. Και ξαναλέω, εάν τα παιδιά μου τώρα, στο μέλλον, σε οποιαδήποτε φάση αποφασίσουν ότι τα τραύματα της παιδικής τους ηλικίας εξαιτίας μου είναι τόσα πολλά, ώστε για να μπορέσουν να διατηρήσουν την ψυχική τους ισορροπία και για να μπορέσουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους και να μην απορριθμίζονται συναισθηματικά, πρέπει να πάνε no contact μαζί μου, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ, θα το αποδεχτώ και θα πω καλά κάνετε. Και δεν θα προσπαθήσω ούτε να τους κάνω να αλλάξουν γνώμη, ούτε θα τους πιάνω συνέχεια τηλέφωνα για να τους πω μα μιλήστε στη μάνα σας και είναι κρίμα η μάνα σας και η μάνα σας που κάνει αυτό για σας και που κάνει το άλλο. Τίποτα δεν έχω κάνει για τα παιδιά μου που να αξίζει τον κόπο να αναφερθώ, πέραν των σοβαρών λαθών και παραλήψεων που έχω, για τα οποία έχω μιλήσει τώρα και έχω μιλήσει και στο παρελθόν. Και επίσης πέραν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που πολλές φορές τα παιδιά μου με βίωσαν συναισθηματικά απορριθμισμένη, άρα μέσα σου έχεις μια τρικυμία εγκρανίο και μέσα σου είσαι φοβισμένος, αγχωμένος, δεν ξέρεις που σου πάντα τέσσερα και μόνο που κρατάς αγκαλιά ένα μικρό παιδί και μόνο που μιλάς με ένα μικρό παιδί και μόνο που κάθεσαι δίπλα στον καναπέ με ένα μικρό παιδί, το επηρεάζεις αρνητικά. Το αναστατώνεις. Του προκαλείς ανασφάλεια. Του προκαλείς φόβο. Του προκαλείς ψυχικά τραύματα, αδιόρατα ψυχικά τραύματα. Ας γίνουμε η αλλαγή, ας γίνουμε διαφορετικοί να αλλάξουμε τον κόσμο αυτό. Όσοι είμαστε ήδη γονείς και έχουμε υπάρξει μη γονεϊκοί γονείς, εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία, να παραδεχθούμε λεβέντικα και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας, τις ελλείψεις μας, τις παραλήψεις μας, τις αδυναμίες μας, να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη. Επειδή έστω και εκ των υστέρων έχουμε αντιληφθεί το ότι δεν υπήρξαμε γονεϊκοί γονείς και τα παιδιά μας δεν μας έφταιγαν σε τίποτα σε αυτό. Θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου να λέω στο γιο μου, από τον καιρό που γεννήθηκε στη ζωή μου δεν είναι καλή. Αυτό ήταν εξαιρετικά κακοποιητικό που έλεγα στο παιδί μου. Εξαιρετικά, 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 εξαιρετικά κακοποιητικό.
Δεν έφταιγε σε καμία περίπτωση το παιδί μου που η ζωή μου δεν ήταν καλή. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί ήμουν μια κινητή τρικυμία. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί από μωρό ήμουνα συνεχώς συναισθηματικά απορριθμισμένη. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί ήμουνα εγκλωβισμένη σε έναν τρόπο σκέψης που δεν μου τέριαζε. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί δεχόμουνα ψυχολογικό πόλεμο. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί τσακωνόμουνα συνεχώς με ανθρώπους που δεν είχε κανένα νόημα να τσακωθούν. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί προσπαθούσα συνεχώς να αρέσω στους γονείς μου ακόμη και όταν μου είχαν αποδείξει με πολύ ξεκάθαρους τρόπους ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να με ευχαριστήσουν. Η ζωή μου δεν ήταν καλή γιατί προσπαθούσα συνεχώς να γίνω αποδεχτή από ανθρώπους που δεν θα με αποδεχόντουσαν ποτέ. Άρα έχω κάνει τεράστια λάθη ως μητέρα. Γι' αυτό λέω ότι είμαι μητέρα με μεγάλη αποτυχία. Σε καμία περίπτωση δεν παίζει κανένα αντισταθμιστικό ρόλο το ότι έχω προσφέρει χρήματα στα παιδιά μου, το ότι έχω προσφέρει υλικές ανέσεις στα παιδιά μου, το ότι έχω βοηθήσει στο να αγοράσουν αυτοκίνητα τα παιδιά μου, το ότι παρέχω οποιοδήποτε υλικό αγαθό. Με τίποτα τα χρήματα δεν αντισταθμίζουν το ψυχικό τραύμα. Με τίποτα τα χρήματα δεν και τελικά αγαθά δεν αντισταθμίζουν την ψυχική και συναισθηματική παραμέληση. Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Γνωρίζω μία γυναίκα, η οποία είναι φτωχή και η οποία έχει κάνει και πολλά παιδιά, όχι ένα και δύο, η οποία όμως είναι τόσο γονεϊκή, όσο τα παιδιά της δεν έχουν κανένα απολύτως παράπονο από αυτή. Αν και έχουν στερηθεί πολλά υλικά αγαθά. Καλύτερα να είμαι μια τέτοια μάνα. Που να μην μπορούσα να παρέχω υλικά αγαθά, αλλά να μπορούσα να παρέχω ψυχικά τότε. Και όσον αφορά το ζήτημα, πότε κάποιος μπορεί να είναι γονεϊκός, ηλικιακά, αυτό έχει να κάνει με το πόση δουλειά έχει κάνει με τον εαυτό του και το πώς έχει γεννηθεί και πώς έχει μεγαλώσει. Ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο υγιές και έχει κάνει και δουλειά με τον εαυτό του μπορεί να γίνει ένας καλότατος γονιός στα 28, στα 30, στα 35. Κάποιος άλλος μόνο όμως μπορεί να χρειάζεται να φτάσει και μέχρι τα 45 και μέχρι τα 50 για να γίνει γονιός. Το έχω γράψει και σε ένα σχόλιο κάτω από μια φίλη που σχολίαζε στο κανάλι. Ότι εγώ τώρα, που λέει είμαι 47 και δεν έχω κάνει παιδιά της, λέω εγώ τώρα στα 47 νομίζω ότι είμαι σε θέση να γίνω γονεϊκός γονιός. Τώρα στα 47, στα 47 έχει ηρεμήσει η ψυχή μου. Στα 47 έχω καταλάβει τα δικά μου ζητήματα. Στα 47 έχω αναλάβει την ευθύνη του εαυτού μου. Στα 47 έχω συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να πω no contact με όλους όσοι με απορριθμίζουν. Στα 47 τώρα ναι θα μπορούσα να γίνω καλή μητέρα. Και σε απάντηση ή να γίνω μητέρα με μεγαλύτερη επιτυχία και λιγότερη αποτυχία. Γιατί τέλεια μάνα δεν υπάρχει. Και σε απάντηση σε αυτούς που είπαμε, πώς θα σώνει μια γυναίκα στα 50 της και πώς θα σώνει μια γυναίκα στα 60 της και πώς θα σώνει μια γυναίκα στα 70 της να είναι μητέρα εφήβων παιδιών, ναι, σώνει. Ο μέσος όρος ζωής έχει ανέβει κατά πολύ. Και αν ένας άνθρωπος είναι ανάλαφρος ψυχικά και συναισθηματικά, αν ένας άνθρωπος έχει καταφέρει να δαμάσει τους εσωτερικούς του δαίμονες και έχει καταφέρει να κοπάσει την τρικυμία, τότε ναι μπορεί να ζήσει νέος, νεανικός και υγιής μέχρι τα βαθιά γεράματα. Παρακολουθούσα χθες, σας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Σας έχω πει ότι παρακολουθώ ένα κανάλι στο YouTube από το 60 Minutes Australia, 60 λεπτά της Αυστραλίας, είναι μια τηλεοπτική σειρά της Αυστραλιανής τηλεόρασης και είχε ένα παλιότερο επεισόδιο το οποίο είχε κάποια αποσπάσματα που μιλούσαν για τη μελέτη 90+. Λέει, είχαν πάει τη δεκαετία του 80 σε ένα resort, σε ένα έτσι εξοχικό χωριό που ήταν για ανθρώπους που είχαν πάρει σύνταξη, στο οποίο λέει έκαναν πολλές δραστηριότητες. Και πήραν, λέει, τα ψυχολογικά και φυσικά και σωματικά ιστορικά πολλών ανθρώπων. Κάποιων χιλιάδων ανθρώπων που ζούσαν σε εκείνο το resort. Και πήγαν μετά από 30 χρόνια, τους βρήκαν αυτούς, βρήκαν ποιοι από αυτούς ήταν ζωντανοί και ποιοι από αυτούς ήταν άνω των 90 ετών και ξεκίνησαν μια νέα μελέτη και να μελετήσουν ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που βοήθησαν αυτούς τους 90χρονους και πλέον να είναι υγιείς και θαλερεί. Και βρήκαν κάποια χαρακτηριστικά και αυτό που μου κάνει έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είναι δύο. Το πρώτο είναι η άσκηση.
και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έφτασαν τα 90 τους και ξεπέρασαν τα 90 τους και ένιωθαν νεανικοί, ασκούνταν, έκαναν φυσική άσκηση μέχρι 45 λεπτά τη μέρα. Λέει, όσοι έκαναν περισσότερα από 45 λεπτά τη μέρα, δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα στο να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Όσοι δεν έκαναν καθόλου, δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα στο να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Όσοι έκαναν μέτρια ήπια άσκηση 45 λεπτά την ημέρα, ζήσαν πάνω από τα 90, δηλαδή 45 λεπτά περπάτημα. Ευκολάκι, το έχουμε. Άμα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και το άλλο λέει ότι όσοι είχαν λίγο περισσότερο βάρος, όχι να είναι παχύσαρκοι, αλλά είχαν λίγο περισσότερο βάρος, όπως φυσιολογικά βάζει βάρος ο άνθρωπος μετά την εμμηνόπαυση γυναίκα, μετά τα 50-60 ο άντρας, αυτοί λέει είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάνε άνω των 90. Ξαναλέω, όχι υπερπαχύσαρκοι, αυτοί που είχαν λίγο περισσότερο βάρος. Ήταν αποσπασματικό το βίντεο που παρακολούθησα. Δεν είδα το κομμάτι το ψυχολογικό. Είμαι σίγουρη όμως ότι ο σταρχιδισμός και η αδιαφορία παίζει τρομερό ρόλο για να μπορέσει κάποιος να ζήσει νεανικός και νέος και θαλερός και μετά τα 90, αλλά για να μπορέσει να φτάσει στο σταρχιδισμό. Σταρχιδισμός να μην σε νοιάζει τίποτα και να λες τα τέτοια μου. Πρέπει να έχεις περάσει από όλα τα στάδια της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης, να έχεις εντοπίσει τα τραύματά σου, να έχεις εντοπίσει τους θύτες σου, να έχεις κάνει τις απαραίτητες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες, ώστε πλέον πραγματικά να μην σε νοιάζει κανένας και πραγματικά να είναι στα τέτοια σου. Στα τέτοια μας λοιπόν οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα που λένε ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε παιδιά όλοι και πρέπει να κάνουμε δύο παιδιά κλπ. Στα τέτοια μας, εμά.